Μια πολλά καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους συνδημότες μας και αυτές τις μέρες στους αρκετούς επισκέπτες της περιοχής μας, ευρύτερης περιοχής του Δήμου Τρίπολης. Εύχομαι πάνω απ' όλα υγεία και κάθε καλό σε προσωπικό και οικογενειακό επίπεδο. Κύριε Παπαδημητρίου, είχαμε κάποια θέματα με το καιρικά φαινόμενα. Τι γίνεται στην Αρκαδία? Κοιτάξτε, όσον αφορά στο Δήμο Τρίπολης, είναι ελεγχόμενη η κατάσταση. Δεν είχαμε καμένα προβλήματα, παρά μόνο σε χωριά και σε σημεία που με υψηλό υψόμετρο. Όλη νύχτα δώσαμε έναν αγώνα να καταφέρουμε σήμερα το πρωί ο δρόμος του χιονοδρομικού κέντρου να είναι χωρίς αλυσίδες, όπως το καταφέραμε. Και από εκεί πέρα, με τις πρώτες πρωινές ώρες και με τη συνεργασία που με την περιφέρεια φέτος, που μέχρι στιγμής έχουμε μια καλή συνεργασία, διενεργούμε και από φημισμό και σε λέει αυτή τη στιγμή τώρα γίνεται στο Μαυρίκι που μίλησε το μηχάνημα, γιατί έχει πιάσει αρκετό το χιόνι. Βούρβουρα θα καθαριστούν. Εκεί είχαμε και ένα θέμα το πρωί με την κατά τη διάρκεια της νύχτας με την ηλεκτροδότηση του χωριού. Εν πάση περιπτώσει, η εικόνα δεν θεωρώ ότι υπάρχει άγχος ή κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Από εκεί πέρα όμως, αυτό που πρέπει να εφιστήσουμε την προσοχή σε όλους τους δημότες και ιδιαίτερα και στους επισκέπτες της περιοχής μας είναι κατά τη διάρκεια των βραδινών και νυχτερινών ωρών. Θα πρέπει να προσέχουν, διότι θα πέσουν οι θερμοκρασίες με αποτέλεσμα ο πάγος να παραμονεύει. Και ο πάγος δεν είναι διαχειρίσιμος, ούτε μπορούμε να προβλέψουμε, γιατί εμείς όλη νύχτα μπορεί να ρίχναμε σε κάποια σημεία αλάτι. Από εκεί πέρα όμως, λόγω της συνεχόμενης, γιατί φαίνεται νερό χιόνι σε πολλά σημεία, το αλάτι φεύγει. Και μπορεί να βλέπουμε να είναι μαύρο κάτω, αλλά να υπάρχει πάγος. Αυτό λοιπόν απαιτείται προσοχή. Και βέβαια, όποιος συμπολίτης, συνδημότης δει ότι υπάρχει πάγο, τον παρακαλούμε να κάνει ένα τηλέφωνο στο 100 ώστε να έχουμε άμεση ενημέρωση και να μπορούμε και εμείς να επέμβουμε στα σημεία αυτά, ώστε να μην κινδυνεύσει κάποιος πολύ συνδημότης. Είχαμε αρκετά χωριά το χειμώνα. Εντάξει, όπως σας είπα, κατά τη διάρκεια από αυτό το απόγευμα που στους ορεινούς όγκους η χιονόπτωση ήταν σφοδρή, αρκετά χωριά κατά τη διάρκεια της νύχτας μέχρι τις πρωινές ώρες, να πούμε ότι αποκλείστηκαν. Βέβαια, με αλυσίδες υπήρχε η πρόσβαση, όπως είναι Βούρβουρα, όπως είναι Ταχοκερασά, ο δρόμος κάτω μετά την Ταχοκερασά, οπότε δεν υπήρχε κυκλοφορία για τις κολλήνες. Από εδώ επάνω ο Φάλανθος, κάποια σημεία όπως ήταν το Ροϊνό, Χρυσοβίτης, πήγε μηχάνημα και προς τα εκεί. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν αποκλεισμένα, αλλά εμείς για προνοητικούς λόγους πήγαμε. Αυτή είναι η κατάσταση μέχρι στιγμής. Και τι ενημέρωση έχετε από αυτό το Δήμο στο περιοχή? Κοιτάξτε, η ενημέρωση που έχουμε είναι σίγουρα ότι θα έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της νύχτας. Από εκεί πέρα περιμένουμε κάποιο νέο κύμα για την Πέμπτη. Εδώ είμαστε που το παρακολουθούμε. Ξέρετε, οι αλλαγές είναι πολύ σύντομες και δεν μπορούμε να τις πιάσουμε. Δηλαδή, ενώ έλεγε ότι χθες το απόγευμα βράδυ και εδώ μέσα είναι η Τρίπολη στην χιονόπτωση, ούτε καν είδαμε καθόλου χιόνι. Οπότε ας μην προδικάζουμε και μην προκαταλαμβάνουμε κάποια πράγματα. Εμείς θα πρέπει κατά τη διάρκεια όλων αυτών των ημερών και όχι μόνο αυτών των ημερών, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Θα πρέπει τα αυτοκίνητα αυτά που κινούνται στους ορεινούς όγκους να είναι φοδιασμένα με αλυσίδες. Δηλαδή και χθες πάλι παρατηρήθηκε τα αυτοκίνητα πολλά να πηγαίνουν βόλτα πάνω στο χιονοδρομικό κέντρο και να μην έχουν όχι αλυσίδες, ούτε λάστιχα και λάστιχα φθαρμένα. Εκεί δεν μπορεί καμία υπηρεσία να επέμβει σε αυτό. Δηλαδή, όταν ο δρόμος έχει είναι από χιόνι, αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει μια οδυστηρότητα, η οποία οδυστηρότητα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ούτε με φθαρμένα ελαστικά, ούτε με οτιδήποτε, αν δεν είμαστε προετοιμασμένοι κατάλληλα. Και αυτό είναι για όλη τη διάρκεια του χειμώνα και όχι βέβαια μόνο για εμάς. Η Ελλάδα γενικώς είναι μια χώρα η οποία λιγοστές βέβαια οι μέρες του τα χιόνια αυτά που βλέπουμε, αλλά θα πρέπει να έχουμε την κατάλληλη προετοιμασία. Ευχαριστούμε.